Την ευκαιρία να γίνει η Θεσσαλονίκη κέντρο οικονομικής ανάπτυξης για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, επεσήμανε ο Αλέξης Τσίπρας το πρωί κατά την επίσκεψή του στα περίπτερα της 83ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ιστορική τη φετινή έκθεση, καθώς είναι η πρώτη μετά την έξοδο από τα μνημόνια, ενώ εγκαινίασε και το περίπτερο των ΗΠΑ, που είναι η τιμόμενη χώρα και μετέχει με εταιρείες κολοσσούς, στέλνοντας μήνυμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας. Για τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον από την αμερικανική πλευρά, έκανε μάλιστα λόγο ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Wilbur Ross. Τώρα πλέον είμαι πιο ικανοποιημένος, αφού δημιουργήθηκε στην Ελλάδα η πρώτη μονάδα παραγωγής μηχανημάτων ανακύκλωσης υψηλής τεχνολογίας. Ένα ηχογραφημένο μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και δώρο η φανέλα του από το NBA ήταν η έκπληξη που επιφύλασε στον Αλέξη Τσίπρα η Αμερικανική Αντιπροσωπεία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Except the US investments in Greece. Yannis is the best Greek investment in US. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός εγκαινίασε το περίπτερο της αμερικανικής συμμετοχής και επισήμανε τη σημασία του γεγονότος να είναι φέτος οι Ηνωμένες Πολιτείες η τιμόμενη χώρα στην πρώτη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μετά την έξοδο της Ελλάδας από το μνημόνιο.